φοβούμενοι την πιθανότητα να χάσουν την φετινή σχολική χρονιά, μην μπορώντας να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Οι μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ Ηρακλείου συνεχίζουν την κατάληψη, υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους για την παιδεία. Όπως ξέρετε, έχει καταργηθεί ο τομέας υγείας, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το θέμα είναι να βρούνε μια άμεση λύση, να καλυφθούν οι 240 όλες που είναι ακάλυπτες, να έχουμε συμπαράσεις και από τους γονείς και από τους μαθητές ειδικότητάς μας και από τους καθηγητές που είναι απολυμμένοι και ειδικά από τον διευθυντή. Ακόμα και μέσα στη βροχή, οι μαθητές του δεύτερου ΕΠΑΛ μαζί με γονείς και καθηγητές δίνουν το δικό τους αγώνα για εύρεση λύση στο πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από την σημαντική έλλειψη καθηγητών, ιδιαίτερα στον τομέα που αφορά νοσηλευτικά επαγγέλματα. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή μέσα στη βροχή δεν αρέσει ούτε τα παιδιά, ζητάνε τα αιτήματά τους, το μέλλον τους και είναι απαράδεκτο και όσοι βλέπουν αυτή τη στιγμή να κάτσουν και να σκεφτούν λίγα πράγματα για το μέλλον όλων των παιδιών μας. Δεν γίνεται να βγάζουν τομείς, να σπουδάζουν τα παιδιά και μια στιγμή τα κλείνουμε, δεν υπάρχουν, κάντε ό,τι νομίζετε. Όπως λένε, το μόνο που ζητάνε είναι να κάνουν μάθημα, αναπληρώνοντας τις χαμένες ώρες, ακόμα και μέσα σε περίοδο εορτών. Βασικό είναι το ότι μας λένε τώρα ότι θα κάνουμε μαθήματα Πάσχα. Εντάξει, δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα να κάνουμε μαθήματα το Πάσχα, να κάνουμε μαθήματα το Πάσχα, αλλά να έχουμε καθηγητές όμως για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα. Μπορεί μαθητές και διευθυντής να ζήτησαν βοήθεια από τους αρμόδιους, αλλά μέχρι στιγμής συνεχίζουν να χάνουν ώρες μαθημάτων, έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού τους το να χαθεί ο δρόμος για τις πανελλήνιες φέτος, ξεκινώντας του χρόνου πάλι από το μηδέν. Ο κύριος περιφερειακός διευθυντής με πήρε τηλέφωνο προσωπικά και με διαβεβαίωσε ότι ήδη ο πίνακας έχει ανοίξει. Σε τρεις μέρες θα παρουσιαστούν οι καθηγητές που περιμένουμε τους ορομίστιους. Εννοείται βέβαια ότι αυτό θα γίνει από τις αρχές Ιανουαρίου. Περιμένουμε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σαν σχολείο. Είπε ότι θα το βάλει στο σημερινό, σήμερα Πέμπτη, ναι, το σημερινό συμβούλιο. Μέχρι χτες δεν είχε μπει, τελικά μπήκε, θα συζητηθεί σήμερα. Δεν ξέρω τι θα βγει, θα γίνει κάποια συζήτηση να δούμε τι θα βγει. Εγώ αν μετά τα Χριστούγεννα δεν φέρουν καθηγητές, δεν μπορώ να συνεχίσω το σχολείο. Θα το παρατήσω αναγκαστικά. Και του χρόνου πάλι από τη Δευτέρα.